Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο του Νησιού. Είμαστε εδώ μετά τον τρίτο και τελευταίο αγώνα Ασυλίας. Τελικά το 3-0 δεν έγινε για τους μπλε. Κέρδισαν οι κόκκινοι με 14 ευρύ σκορ, με αποτέλεσμα απόψε στο κάδρο των υποψηφιότητων να μπει και ένας μαχητής ή μια μαχήτρια. Να ενημερώσω ότι ο Νικόλας δεν είναι εδώ μαζί μας, βρίσκεται στην κλινική για να ολοκληρώσει την θεραπεία που χρειάζεται για την ίωση η οποία τον ταλαιπωρεί. Παρ' όλα αυτά, η ψήφος του είναι εδώ και θα συμπεριληφθεί με τις δικές σας. Πριν περάσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, να συζητήσουμε λιγάκι κάποια θέματα τα οποία προέκυψαν με το τέλος του σημερινού αγώνα. Να έρθω λοιπόν στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ο οποίος άκουσε ένα σχόλιο από τον Τάκη το οποίο δεν του άρεσε από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, ο Τάκης είναι γνωστό ότι αρκετές φορές έχει υποβιβάσει οι νίκες της ομάδας. Όπα, όπα. Δεν υποβίβασα. Είπα κερδίσατε δίκαια και είσαστε καλύτεροι. Δεν υποβίβασα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αλλά... Σεβαστό. Συγγνώμη, δεν το είπα αυτό. Λάθος λέξη. Τσιρίζει στον πάγκο για θέματα τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν, κάνει διάφορα. Σήμερα έβαλε ένα κερασάκι στην τούρτα που πραγματικά με παραξένεψε και μιας και είμαστε σε ένα αθλητικό παιχνίδι. Αντιθέτως, όταν ένα παιδί έχει 2 εβδομάδες να μπορεί να κάτσει εκτός αγώνων με άδεια και επιλέγει από στη δεύτερη μέρα και την τρίτη να μπει να παίξει, γιατί πίστευα ότι μπορώ να παίξω. Αν έχει την εντύπωση ο Τάκης ή οποιοσδήποτε εδώ μέσα ότι είμαι κανένας, να μην πω τη λέξη, ο οποίος φοβάται να μπει να αγωνιστεί με τον οποιονδήποτε, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Σήμερα ο συγκεκριμένος αγώνας δεν ήταν καθόλου για τα δάχτυλα μου. Έτσι, είπα στη γιατρό, της λέω τι να κάνω και μου λέει το αγώνισμα δεν κάνει για σένα, εκτός αν θέλεις να μείνεις άλλες 10 μέρες έξω. Αυτή ήταν η επιλογή, το συζήτησα και με την ομάδα, με κάποια παιδιά, μπορούν να το πούν και οι ίδιοι. Τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όμως και χωρίς να είμαι εγώ, ότι μπορούν να φέρουν την νίκη και αυτό έγινε. Κόρο, πώς σου φάνηκε σένα η τοποθέτηση του Τάκη? Λαδασμένη εντελώς. Δεν μου άρεσε καθόλου γιατί κερδίσαμε μετά από τόσο καιρό και ακόμα και εμείς δεν πανηγυρίσαμε δηλαδή. Και έβλεπα κατευθείαν μια επίθεση και ένα ότι, ειδικά μια επίθεση στο Μάριο, στο οποίο ξέρουμε ότι έχει σπάσει ένα δάχτυλο και έχει και μια κάτωση. Από τη στιγμή που είναι λαβή και έχει κιλά, θα του ξυλωνόντουσαν τα δάχτυλα. Δηλαδή είναι πασιφανές ότι δεν γίνεται να μπει στον αγώνα. Φωρατώ. Και πάλι το σχολίασε αυτό με τελείως ανηδικό τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Θέλει να υπάρχουν εντάσεις συνέχεια. Δεν του άρεσε που νικήσαμε μετά από τόσο καιρό. Εγώ πάντως τον συγχωρώ, να ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να με συγχωρείς κάτι. Μόλις τελειώσω θα τα απαντήσω. Ναι. Δεν ζητάω να με συγχωρείς σε κάτι. Νομίζω ότι αυτό το ότι πάντα είτε κερδίσουν είτε χάσουν θα υπάρξει μια ένταση. Λοιπόν, άκουσε με τον Τάκη, έλα, Τάκη. Καταρχήν δεν είπα ότι χάσαμε άδικα ή ότι δεν σας άξιζε νίκη. Και χειροκρότησα και είπα συγχαρητήρια. Δεν γκρινιάζω για την νίκη σας καθόλου. Δεν μου αρέσει όμως να βλέπω τον Μάριο να σκαρφαλώνει στον δείχτη μία μέρα πριν με το δάχτυλο το σπασμένο, να κρεμιέται, να πέφτει, να κάνει έρπη με το δάχτυλο το σπασμένο και σήμερα λέει ότι δεν παίζει. Αυτό είχε γίνει και πριν λίγο καιρό, όταν είχαμε παίξει έναν άλλο αγώνα δύναμη με τα μαξιλάρια. Εγώ λοιπόν δεν θα ακυρώσω καμία απόφαση γιατρού, αλλά είναι πολύ και εγώ θέλω να πήγαινα στη γιατρό σήμερα και να έλεγα τον κομμένο μου δικέφαλο εδώ πέρα, δεν μπορώ να κρατήσω και έχω αυτό και να μην παίξω. Ή να πούμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι σέβομαι την απόφαση γιατρών. Αν Μάριε σε έθιξα γι' αυτό και δεν ήξερα την απόφαση γιατρού και όχι δικιά σου, σου ζητώ συγγνώμη και ζητώ μάλλον συγγνώμη από τη γιατρό. Όμως έχουμε μάτια και βλέπουμε. Και έχει πειράξει και άλλους από την ομάδα. Μην κοιτάς που εγώ στο είπα εδώ πέρα. Ότι μία επιλέγεις να παίξεις, μία επιλέγεις να μην παίξεις. Δυστυχώς το survivor αυτό είναι. Εγώ πέρσι πήρα την απόφαση και μπορεί να σου επιβεβαιώσει γιατρός. Την τρίτη μέρα επέγραψα χαρτί και έπαιζα με ατομική μου ευθύνη. Με κομμένο δικέφαλο. Το ίδιο ισχύει για τον Μάριο. Να σκόψει βραχία κεφαλή του δικέφαλου και λίγο. Το ίδιο ισχύει. Έπαιζα και 3 μήνες, που δεν μιλάω σε ένα, ευχαριστώ. Και έπαιζα και 3 μήνες, μπορεί να το επιβεβαιώσουν και παίχτες που είμαστε εδώ πέρα μαζί, όπως είναι η Σταυρούλα. Έπαιζα με σπασμένο κλιμείο πλατό. Λοιπόν, όταν θες να παίξεις, μπαίνεις και παίζεις. Ωραία, Μάριο, θες να απαντήσεις κάτι σε αυτό. Όπως είμαστε εδώ για να παίζουμε. Έχω σπάσει 2 πλευρά στο ατύχημα του 2017 που τρακάραμε. Παράλληλα, η Ειρήνη τότε είχε σπάσει 3 και είχε φύγει από το παιχνίδι. Και την κλίδα μου είχα άδεια 1 μήνα να μείνω εκτός χωρίς να ψηφιστώ καν, ούτε καν να μπορώ να ψηφιστώ. Και στις 11 μέρες επέστρεψα. Αυτό να ενημερώσω για που μου λες για κομμένα κάτι, δεν ξέρω. Okay. Να ακούσουμε και τον Νίκο που θέλει να πάρει το λόγο. Έλα, Νίκο. Αρχικά, Τάκη, το έχεις κάνει κι εσύ στο παιχνίδι με τα μαξιλάρια. Βγήκες έξω και πήγες, είπες ότι. Με το λοντίτιδα. Με το λοντίτιδα. Το σεβό, δεν είπε κανένας τίποτα.
Το δεχτήκαμε όλοι, ήταν απόφαση γιατρού. Φάνηκε πολύ στο τέλος του παιχνιδιού ότι πειράχτηκες από αυτό. Έλεγες ότι ο Στίβος Μάχης είναι κομμένος και ραμμένος για μας. Πώς γίνεται, Τάκη μου, να βγαίνεις και να υποτιμάς τη νίκη μας? Δεν υποτίμησα ποτέ τη νίκη σου. Δεν θα βάλεις λόγια, Μάρτζη Νίκο, στο στόμα μου που δεν έχω πει. Έτσι είπα 10 φορές και στο σερέμονι. Δεν θα βγει κανένας και θα βγει. Και εδώ σήμερα ότι κερδίσατε δίκαια. Εμένα με έχει πειράξει που δεν έπαιξε ο Μάριος και η Ελευθερία. Τάκη, εγώ σου είπα τι κατάλαβα. Δεν θα βγεις ποτέ να πεις ότι υποτιμώ τα παιδιά και τη νίκη τους. Εγώ το λέω πώς το λες τότε εσύ. Τάκη, ο Νίκος αναφέρεται και στο σχόλιο που έκανε σχετικά με τον αγώνα. Ότι ο αγώνας ήταν στα μέτρα των κόκκινων. Ναι, ήταν στα μέτρα, δεν ήταν στα μέτρα του. Τώρα εμείς έχουμε δύο θηρία εδώ πέρα, τον Βασάλο και τον Αγόρου, και δεν παίξανε σήμερα. Και περιμένουμε από το ματσάρισμα της Ελευθερίας, συγγνώμη Ελευθερία μου, που δεν έχει σημειακή δύναμη όσο έχουν κάποια άλλα κορίτσια μαζί μας. Ή και το Μάριο το ίδιο, που θα ήθελα να παίξω εγώ αντίπαλο στο Μάριο. Και δεν παίζει ο Μάριος. Είναι άμεσα-άμεσα, τέσσερι χαμένοι πόντι. Αυτό που λέει ο Τάκης, δεν βλέπω ότι περιμένουν από κάποια παιδιά εδώ, γιατί βλέπω ένα παιχνίδι να παίζει ο Πάνος και να το βοηθάει ο Ηλίας και ο Ηλίας να κάθεται έτσι και να περιμένει. Τι λες τώρα, ρε Νίκο? Αυτό τον πόντο γιατί αυτό κατάλαβες, ρε Νίκο, εσύ σήμερα. Αυτό έχω καταλάβει, ναι. Δεν έσπασε το καλάθι, ρε Νίκο, και του φωνάζαμε στο για να σταματήσει. Για να σταματήσει. Τι κάνετε τώρα? Η παραγωγή σταμάτησε κάτι. Ωραία, δεν σταμάτησε. Αλλά εσύ τι προσπαθείς να πεις τώρα? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα σου. Έχεις πει ότι υποτίμησα την νίκη σας. Όχι, Νίκο, θα με ακούσεις. Δεν άλλες ό,τι θες. Νίκο μου, και... Είπες ότι υποτίμησα την νίκη σας. Όμως μόνο εσένα, σε παρακαλώ. Είπες ότι σας αδίκησα, είπες και για δυο. Ισάκη, ήθελες να πάρεις το λόγο? Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω στον Τάκη, επειδή γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λίγο ένταση, ότι στη συγκεκριμένη φάση, στο συγκεκριμένο αγώνα, έτσι πως ήρθε το σκορ. Είπες, εννοείται, αυτά που είπες, ότι συγχαρητήρια, ήσταν καλύτερη και μπράβο που κερδίσατε. Αλλά γιατί Μάρια και Ελευθερία δεν χρειαζόταν, γιατί ο Γιώργος με το που ξεκίνησε ο αγώνας ξεκαθάρισε ότι από εντολή γιατρού ο Μάριος και η Ελευθερία είναι εκτός. Αυτό έχω να σου πω. Ρωτήσω κάτι. Και φάνηκε, ναι, ότι λες ναι μεν, αλλά. Ωραία. Άρα ότι υπάρχει ένα ελαφρυντικό. Ωραία. Στην ήττα σας. Το ναι μεν, ναι. Το αλλά είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου. Είναι δικό σας θέμα το πώς θα χρησιμοποιήσετε το αλλά κατά το δοκούν όπως γουστάρετε εσείς. Και θα σου πω κάτι άλλο. Εσύ λοιπόν, Σάκη Κατσούλη, με διάστρεμα μπήκες την άλλη μέρα και έπαιξες. Μη μου λες τώρα εμένα ιστορίες. Άμα θες να παίξεις, παίξεις. Δεν έπαιξε άμα θες να παίξεις, παίξεις, Σάκη. Σκαρφάλωνε ο Μάριος στο δείξαν έλουνος και τον θαύμασα και λέω και έλεγα, κοίτα το σκύλο, λέω, ρώτα τα παιδιά τι έλεγα, που με σπασμένο δάχτυλο παίζει έτσι. Και σήμερα παιχνίδι δυνάμεις και μπήκε να παίξει. Έλα, είναι διαφορετικό, ρε Τάκη μου. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Γιώργο, μπορώ λίγο να αποχωρήσω, γιατί είναι ώρα που δεν νιώθω καλά και θέλω να. Εύη μου, αν δεν νιώθεις καλά, να περάσεις έξω και θα σε χρειαστούμε πίσω εφόσον είσαι καλά στη διαδικασία της κυκλοφορίας.